περισσότερα. Το ξέρετε, το βλέπω. Στέργιος. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Και όλα αυτά θέλω να τα θέλεις κι εσύ. Εμείς πιστεύουμε ότι έχει σίγουρα καλή φωνή. Και όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια διακαθίσματα. Θα σου έλεγα να διαλέξεις μία και να καθίσεις. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που είμαι στους 15 του Greek Idol. Η διαδικασία του recall ήταν για μένα όμορφη διαδικασία. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή που μπορώ να θυμηθώ είναι όταν μου ζητήσανε να ξαναπώ ένα τραγούδι. Να πω μάλλον ένα τραγούδι πιο δυνατό και ξανά είπα τραγούδι σιγανό. Έχεις κάτι άλλο υπόψη σου να μας πεις? Πιο up-tempo. Μια μέρα ήρθε στο χωριό, γυναίκα ταραντούλα. Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου ήταν η γέννηση του μικρού μου αγοριού. Ήταν κάτι εξαιρετικά όμορφο. Σαν πατέρας που είμαι, φυσικά και αλλάζω πάνες. Καθαρίζω τον μικρό μου, τον κάνω μπάνιο, ξυπνάω πρωινά για να τον έχω, κάνω babysitting. Ωραία, ωραία πράγματα, ωραία. Ωραίες καταστάσεις. Η σχέση με τη γυναίκα μου είναι μια χαρά. Με στηρίζει στην απόφασή μου να έρθω στο Greek Idol, με στηρίζει στην απόφασή μου να τραγουδώ. Είναι δίπλα μου, πραγματικά. Στο πρώτο live θα πω την Ασημένια Σφίγγα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγούδι. Και γενικά είμαι πολύ συνδεδεμένος μαζί του και θα το χαρώ όσο μπορώ. Έχουμε fans και για το Στέργιο, κύριε σκηνοθέτα μου, που τραγουδάει Ασημένια Σφίγγα. Παιδιά που δεν γυρίζουνε στο σπίτι τους το βράδυ. Οι πιο πολλοί λατρεύουν τις αργίες. Μα οι φίλοι μου μισούν τις Κυριακές. Κρύβονται πίσω από τα φώτα στο λιμάνι. Ασημένια Σφίγγα. Βραδιές, βραδιές και σε τεινάζει πάνω. Έκανα δρόμο να σε δω, μα δε σε βρήκα. Στέκω στις μύτες στο ποδιό, μα δε σε φτάνω. Ναι, παιδιά, υποστηρίξτε τον, βεβαίως. Μπράβο. Είναι τη γυναίκα σου, νο? Ναι, κάπου είναι. Πολύ όμορφη είναι, νάτη. Γεια, νομίζω ότι είσαι έγκυος, το δεύτερο. Άντε με το καλό, λοιπόν. Power. Ε, δυνατός. Ωραία. Μαρό. Εσύ. Άλλη, εγώ πάλι. Πάμε λοιπόν. Εσύ η γυναίκα στην πολύ παρέα. Πολύ δυναμικός. Να σας πω κάτι, ξέρεις τι μου άρεσε πραγματικά? Μ' άρεσε το ότι στεκόσουν τόση ώρα όρθιος πίσω από ένα μικρόφωνο, χωρίς να κάνεις καμία κίνηση και μπόρεσες και υποστήριξες τόσο καλά ένα τόσο δύσκολο κοινωνικό τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα. Και μας το πέρασες κάτω. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, είναι πολύ. Πολύ καλό αυτό. Μα είναι και ηθοποιός γι' αυτό. Ε, βέβαια. Κώστα. Έλα, παιδιά, είναι οι θαυμαστές του. Τι να κάνω, ασφρούλια.
Τι να κάνω, Αρβανίτη μου. Πάμε, Κώστα. Η εμφάνισή σου ήταν εξαιρετική. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα αυθεντικό προσωπικό ερμηνευτικό στυλ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είμαι λακωνικός, φαντάζομαι, γιατί τρέχουμε, σωστά. Τι? Να πω αυτά που θέλω ή να... Γρήγορα. Ό,τι θες να πεις. Πολύ σωστή επιλογή τραγουδιού. Ξέρεις ότι σου ταιριάζει. Ήσουν πολύ καλό σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρο μου. Εγώ το παιδί πρώτη φορά το βλέπω, τραγούδισε πάρα πολύ καλά. Απλά πιστεύω ότι το τραγούδι ήταν πάρα πολύ γκαζωμένο με πολλές κιθαριές, drums, μπάσα. Αν είχες και εσύ λίγο πιο πολύ ενέργεια, το στήριξες, αλλά στην κίνηση. Αλλά τραγούδισε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπου εισπράξαμε πολλά θετικά. Αν εσείς τώρα θέλετε τον Στέργιο να παραμείνει στο Greek Idol, πάμε λοιπόν 901-14052. 13 και GI 13 19.000 Στέργε. Ήσουν πολύ καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.